Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Βασιλιάδη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση και με την ξεκίνηση μετάδοση έχουμε το πρώτο σφύριγμα. Καλά θα πάει αυτό. Παρακολουθούμε λοιπόν την αναμέτρηση μεταξύ Orlando Tragic Salonica και The Toymen. Δύο ομάδες έχουν κάποιες προσθήκες, οι Toymen έχουν αρκετές περισσότερες, οι οποίες δεν έχουν περαστεί στο roster στο Summer. Και περισσότερες από αυτές δεν έχουν και νούμερο ή φανέλα, οπότε ενδεχομένως λίγο πανηγύρι στη μετάδοση με τα ονόματα, αλλά όλα θα γίνουνε, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Έχει το πρώτο καλάθι του Tragic, Νορουτίδη. Ορλάντο Tragic, οι οποίοι κέρδισαν 23 ολόκληρους πόντους τους Sugar Daddies. Μια ομάδα η οποία τα είχε πάει πολύ καλύτερα από αυτούς στην χειμερινή σεζόν, στη regular season. Είχαν 11-3, ενώ το Ορλάντο Tragic είχαν 6-8 νίκες και ήττες ρεκόρ. Συγκράτησε την μπάλα τώρα. Βίγια σου. Πρώτα στην τέλη σου για τρεις είχε βρεθεί ελεύθερος και είναι έξοπλος. Θα κλείσω. Βίγια σου. Έχουν ξεκινήσει ο Ρεξάτη Tragic. Τρέχουν ένα 0-5 σερί. Βιγνίδης. Πρώτα στην τέλη πάει μέχρι μέσα, έχει υπάρξει φάουλ. Κατόγλου πήγε στην baseline. Έχουμε το πρώτο φάουλ στον αγώνα. Για τρεις. Κάτι φάουλ και πάλι. Ήρθε πίσω από την Βακαλέλη. Για τρεις βολές. Μίτσο, θα τα βρούμε τώρα όλα. Αυτός που εκτελεί βολές ποιος είναι? Το 4. Ποιος? 4, ωραία. Ο ένας είπε αυτός ευρέθη. Ο Τζόκλου εκτελεί βολές, η Κάστρο στην πρώτη. Τσουκαλάς, ο οποίος είναι ένας εκ των παλαιών παλέμαχων των Toymen, ανέφερε στην συνέντευξη ότι δεν ξέρει πολλές από τις νέες προσθήκες, θα παίξουν μαζί για πρώτη φορά εάν παίξει ο Τσουκαλάς μαζί τους. Κάστρο στον πάγκο τώρα. 5-1, μία στις τρεις, η τρίτη μπήκε. Είναι 4 παίκτες στον πάγκο οι Toymen και 6 οι Orlando Tragic, ήταν εξοπλισμένοι και στον πάγκο του Γιαμούκης. Τρεις έχει βάλει πλάτη στον Βακαλέλη τώρα, ο οποίος έκανε την προηγούμενο φάουλ, ένα jump του τάστοχο Γιαμούκη. Βγήκε το δουλειά. Κατζόγλου, κυκλοφόρησε πάλι στην προηγούμενη επίθεση, αλλά δεν μπήκε. Γίνησε ο Κατζόγλου, δεν συγκράτησε, κόψιμο! Το πατή και τώρα η κατοχή είναι για τους Tragic. Βίλιας. Να τρέξει. Πατής. Αλεφλής. Έχει βλέπω το τρίπον προηγουμένως. 5-1. Δίλεπτο συμπληρωμένος στην Sonic Arena. Ζήτησε και πήρε να γυρίσει ο πατής. Είναι άστοχος. Προηγουμένως παίκτης του. Τελειώνω χρόνο του. Δεν έκανε κάτι με την μπάλα, συνεπώς λάθος τώρα για τους Tragic. Θα λέμε στα χέρια τους. Για τρεις, άστοχο. Χωρίς να κυκλοφορήσει η ιδιαίτερη μπάλα, επιθετικό rebound από τον και καλάθι. Μύρις προηγουμένως αφόξεις στο τρίποντο. Με πίσω. Στα 15 δευτερόλεπτα. Ο μόνος που έχει μέσα πέρασε ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ. Ωραία, το 6. Τίπλο. 2. Πάνω του Σόλωνα, στις βολές. Όπως την πρώτη. Τώρα στις 4-7-3. Τζόγλου τώρα κατεβάζει την επίθεση. Ο Κινίδης. Ο Κινίδης παίρνει το screen, ψάχνει πάσα, την βρήκε στο Σόλωνα. Στα 17 δευτερόλεπτα. Παίρνει την πάσα.
βάλει πλάτη, δώσει θα γυρίσει και είναι εύστοχος. Πατακίδης. 7-5, Λεπλής. Αυτοίτης τώρα. Στην πάσα, φτάνει Βακαλέλης, ψάχνει για αυτός μια πάσα. Πάλι τελειώνει ο χρόνος επίδεσης, είναι εύστοχος. Θα δεις τώρα που τελείωνε ο χρόνος της επίδεσης για την ομάδα του. 9-5. Στο ένα και κάτι, στο ένα ακόμα κάτι από την μπάλα. Μιχνίδης έκανε μια προσποίηση, ξαναπήρε από τον τζιλό, πάει μέχρι μέσα. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι και ρωτήτωμενος από τον μπάγκο εκεί αυτός και στους παίκτες του. Μιχνίδης Λεπλής. Μιχνίδης απέναντί του. Τρίπλες, πάει μέχρι μέσα στο φορεκτικό στον αέρα, είναι άσχος. Καζόγλου το επιθετικό rebound, το αμυντικό rebound διορθώνω, πέρασε όλο τον κόσμο, πάει μέχρι μέσα, έρινος, το αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 9 όλα. Λεπλής. Λιλιάς. Πάλι Βίλιας στο 8, Γιαμούκης κάθεται στον πάγκο, φοράει τη φανέλα του. Να jump σου, τάσκοχο, μάχεται το rebound. Μετακτήσει συμπαικτών, ο Δημήτρης τελικά κατέβασε. Πάλι πριν το στρογγικό με τον Δακίδη, σε 2-3 θα το πάρει αυτός. Έστοχος και πάλι. 9-11. 2 τελικά. Το time out που έχει ζητήσει ο coach από τον πάγκο τον Tragic. Το πρώτο time out στη βραδιά. Βραδιά και είναι μέρα έξω ακόμα. Νυχτώνει σιγά σιγά στον Καρίνα. Αρτίδης, έψαχνε μια πάσα. Της Βακαλέλης σε ένα jump shot, είχε απελευθερωθεί στα 9 δευτερόλεπτα. Γκατζόγλου το rebound πολύ ψηλά. Πάσα στον Λιγνίδη. Λιγνίδης πήρε μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως. Ψηλός. Τον Τόιμεν. Βιλιάς. Βιλιάς πάει από την μία πλευρά του κρύβης και πλέει να πάει από την άλλη μάλιστα. Κλείστη από δύο, έβγαλε μία πάσα στον παιδί ο οποίος κλείστηκε από δύο, μία-δύο φορές. Δεν θα σκοτήσει ούτε τη δεύτερη. Υπάρχει κλέψιμο με κάποιον τρόπο αλλά όχι καλάθι. Θα τον ρωτήσει τώρα χειροκροτήματα από τον πάγκο τον Tragic. Γκατζόγλου. Ένα jump shot απέναντι στο Βίλια, είναι άστοχο στον κόρη bound. Δεν θα έρθει. Και έτσι είναι ψηλός. Καλάθι. 9-13 τώρα το τελευταίο. Καλάθι. Θα είναι το τελευταίο καλάθι. Πριν από το πρώτο time out, το τελευταίο Tragic επιστρέφουμε σε πολύ λίγο 4-16 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ένα παιχνίδι σε χαλαρό τέμπο. Εμπολής είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Όλα έτοιμα έπειτα από το time out για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Σε αρκετά παραπονά ο coach στον Tragic. Θα μην όσο πιέσει επίθεση, 9-13 πήγε. Ο Καζόγλου και έκλεψε. Σαν νίντζα, αλλά έχασε την μπάλα. Δεν κατάφερε να βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Η μπάλα είναι για τους Tragic. Λεπλής. Παίρνει στο Λογκινίδη. Λεπλής στα 15 δευτερόλεπτα θα βγάλει τώρα την πρώτη πάσα κατά την Βακαλέλη, ο οποίος θέλει να γυρίσει. Απέναντι στον Κατζόγλου και μισή μάχη πέφτει και το εκμεταλλεύει. Και 11-13. Κατζόγλου τρίφει στα σύμφωνας. Και δύο παίκτες απέναντι στον Λογκινίδη. Γίνηση ο Βαδοκίδης, γίνηση πάλι από τη γωνία στα 13. Μέσα Γκατζόγλου στα 10 απελευθερώθηκε, ένα side step back σου για 3 άστοχος, ο Λεπλής πήγε πάνω του, αμυντικό rebound με την Βακαλέλης, δεν έχασε την μπάλα, είναι σε πρώτη ούτε στη δεύτερη φάση και foul. Επιτέθησαν και οι δύο ρεύσεις ταυτόχρονα. Ο Γιονίδης περνάει εντός τώρα για πρώτη φορά. Τράτζικ στρέφει τον Βακαλέλη. Ποιος μας έκανε την τιμή, μας παραχώρησε την συνέντευξη. Μια επιστροφή και στον Τράτζικ. Γεια σας. Πάγει το κλέψιμο, καλή άμυνα. Τον Παπαδόπουλο. Λάρτης Παπαδόπουλος. Τώρα έχει την φανέλα των Τράτζικ. Στρέφει για δύο φορές. Άστοχο, ψητικό rebound. Δεν θα μπει το καλάθι, αλλά και να μπαίνει δεν θα μετρούσε. Δεν είχε να ανοιωθεί ο χρόνος της επίδεσης. Υπήρχε airball. Ζήτησε αστόχησε κάτω από τη ρακέτα. Γκατζόγλου.
Μαυροβούλου μέχρι μέσα πέρασε αέρινος για μία ακόμα φορά η μπάλα περπάτησε, δεν το έκανε το χατήρι. Πήγε στο rebound. Βλέπεις το φάουλ από τον Κλάρκο τον Κοτόπουλο. Μίλια στην παραφορά. Τρία λεπτά ακόμα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Χαλεπλής. Δεν γίνεται σκριν για Τζόγλου απέναντι του. Γυρίσει, έχει βάλει πλάτη, σκληρή μάχη. Δεν θα δίνει στο παίκτη στον Τράτζικ. Υπάρχει η αλλαγή. Ναμούτσες περνάει εντός. Θέση το Αρουτίδη. Γνίδης. Σε για τρεις θα το πάρει. Αυτή φορά έχει η άμυνα απέναντί του. Και υπάρχει φάουλ. Μια ακόμα φορά που έχει κρατήσει το Βοζινίδη αυτή τη φορά. Τώρα να στην παραφορά. Κοτόπουλος στη γωνία. Τα κοψίματα λέει ο κότσο από τον πάγκο τον Τράτζικ. Εδώ στην ιδιαίτερη προσοχή στο αμυντικό κομμάτι όσον αφορά αυτό οι παίκτες του. Και υπάρχει κλέψιμο δίπλωσαν. Ψηλή τον Τράτζικ στο φιλάρι τον Παπαδόπουλο. Πόδι η μπάλα είναι εκτός για τους Τράτζικ. Λεπλής. Νεμούγης. Από τη γωνία. Πάει ο Βυσμίδης για τρεις έστωπος. Διαμούγης ο μπόμπερ τον Τράτζικ. 14-13. Το κούρνος πια από πάγκο και από εξέντρα. Κατζόγλου. Λεκινίδης από τη γωνία. Στα 15. Λοκίδης, πάλι Λοκίδης στα 10, παίρνει την μπάλα και το screen από τον συμπαίκτη του και ο Ζημίδης πήγε στη γωνία. Ο Ζημίδης και έδιωξε την μπάλα εκτός, 7 δευτερόλεπτα. Ποδόπουλος, Κατζόγλου, 5 τώρα πρέπει να πιαστούν οι τόιμεν. Κατζόγλου πάει, έχει κλειστεί από ψηλά τον αντίπαλο, ο Ζημίδης έκανε μια προσποίηση, μια δεύτερη. Πάρα πολύ δύσκολο, σκοτωμένη προσπάθεια. Τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης. Μια άμυνα τώρα που βγήκε για τους Tragic. Λεπλής πήρε από τον Γιαμούκη, ο οποίος θα έχει λογικά ρόλο shooting guard. Όσο είναι μέσα στο παρκέ. Ο Δημίδης. Δημίδης γύρισε απέναντι στον Κυριακίδη. Για τρεις Χαλεπλής με καλό φόρμ, είναι άστοχος όμως. Μάχη τον ριμπάου θα βρώξει την μπάλα. Παρπολής εκεί που είναι συμπέκτης του. Παρπολής έχει περάσει εντός. Επίσης. Και ο Βίλιας στις βολές. Και στο είναι άστοχος. Δεύτερη 15-13 παραμένει. Κατζόγλου δεν θέλει να χάσει χρόνο. Λοκινίδης. Ο Δόπλος παίρνει τα βήματα σαν οδοστρωτήρας μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ. Δεύτερο προσωπικό. Βοζιμίδη. Διωμένο μαδικά και από τις δύο ομάδες. Και ζήτησε την μπάλα από τον Βίγκλα, δεν την πήρε. Την πήρε όμως ο Λογινίδης, ο οποίος τη ζήτησε με το να βάλει τα χέρια του στην φάση. Ωραία, πάσε τώρα στο όρο να σου πει την πάρα στο καλάθι. Είναι άστοχος να πάρει τον Κατζόγλου. Αλεπλής. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Για μπήκε στην κορυφή. Βίγκλας, ο οποίος έχει τελέσει μεγάλο έργο, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, κεφάλι μακριά την μπάλα. Φάουλ που έχει χρωθεί στον Κατζόγλου, έχει και αυτός δύο φάουλ. Πρώτη βολή ο Παρπολής. Και 7-16 και το ντέρμπι καλά κρατήσει στον Καρίνα. Τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα η Πάρκο πέρασε εκτός και είναι για... Τους Τράτζικ. Λογκινίδης.
πέρασε την μπάλα εκτός. Μία ακόμα άμυνα που βγήκε για τους Τράτζικ. Επίσης. Στο και μου είχε να πάει στην γωνία. Αυτό το κάνει. Και με τη σκέψη θα πάρει ο Βίλιας. Έκανε deny για καλό μικρό διάστημα ο Γκατζόγλου για Μούκης. Στα 10 δευτερόλεπτα πέρασε από 2 χαλεπίσεις. Στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Θα πάει ο ίδιος για ένα επιθετικό rebound. Παχυδική ψυχή. Σπίλας στα 10. Ο Γκλάς έκανε μια προσπίση. Πάει μέχρι μέσα ακόμη για να με φάουλ. Αυτό το κίδι. 2 βολές. Ο Βίλας 14,8 και κυλήξει στις πρώτες περιόδου. Πάθει μια μανή με το χρόνο, η αλήθεια είναι. Άσοχος στη δεύτερη. Τρεις παίκτες μάχονται για το rebound. Τα δαχείδηση είναι εκεί πέρα και θα πάρει το αμυντικό Κατζόγλου. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Στόιμεν και ο Λογκινίδης έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει βρεθεί στην πάρα στο καλάθι. Μπροστά με έναν πόντο. Οι Στόιμεν 5 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είχαν χρόνο να κάνουν κάτι καλύτερο οι Τράτζικ. Από το σούπερ πήρε ο Κοζινίδης με ένα 360 έχοντας βρεθεί ελεύθερος και τζάμπολ στα 0,3. Δέκατα. Θεωρητικά νεκρός χρόνος, ο Κοζινίδης είναι στην επαναφορά. Μια μακρινή πάσα τώρα να συγκρατεί. Ο Ετρίς θα μπει, σύμφωνα με το ρεφ. Δεν μπήκε όμως. Οκ. Αξιοπρεπής. Τελευταία επίθεση για τα δεδομένα, τα χρονικά που επικρατούσαν. 17-18 λοιπόν, σκορ που έχουμε πει από την πρώτη περίοδο. Οι δύο ομάδες είναι head-to-head σε πολλά σημεία, στα σημεία κλειδιά. Παίζουν με τον τρόπο που φαίνεται να αρμόζει στο νέα roster. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα από το εντελώς zoom, ακριβώς σχεδόν τέλεια το scoreboard. Νιώθω πολύ καλά αυτό. Η ζωή μου έχει ολοκληρωθεί τώρα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι καθώς περνάμε μόλις στην δεύτερη περίοδο. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Tragic. Πολλές προσθήκες. Περάσει ο Καλάς για λογαριασμό των Στόιμεν. Ο οποίος είναι άστοχος μέχρι μέσα, κόπηκε πάρα πολλοί κόσμος. Παίρνει το rebound με αυτοθυσία πέφτοντας, βγάζει την πάσα από τη μέντη του Χαλεπλή. Καλό μας βγαίνει μέχρι μέσα, θα έρθει το καλάθι τώρα για τους Tragic. Πρέπει να εκτός. Δεν ξέρω όμως έχει περάσει εντός για τους Τάτζικ. Πάρτε την μπάλα μούστος. Με την είδης. Ένα σκριν. Μέχρι μέσα ο Λογκινίδης πέρασε με κάποιο τρόπο, είναι άστοχος. Μάχη τον πάνω, βγάλει τελικό νυχτή. Το παρπονεί, αλλά λάθος. Ο Λογκινίδης πήγε να βγάλει μια σκαστή πάσα, δεν βγήκε. Δεν πήγε εκεί που ήθελε, στο συμπέζι δηλαδή. Βάλα. Είναι να κλείσει. Πόσταρ λέει κάποιος από τον Πάγκο τον Τόιμεν. Στα 5 δευτερόλεπτα, σκαστή πάσα πήγε να βγάλει και πάλι ο Λογκινίδης πέρασε αλλά έχασε ο συμπαίκτης του. Υπάρχει φάουλ. Έχει λόγει στο μουστό. Λεπλής, οργανώνει και αυτή την επίθεση. Μίγλας τώρα πήρε την πρώτη πάσα για Μούκης. Είναι τον Ιρακλή. Πολύσε ένα jump shoot, άστοχος, επιθετικό rebound όμως και 360 γύρισε. Έπειτα από πολλαπλές αναπηδήσεις, βρήκε στόχο ο Βίλας. Ο Γκινίδης. Είστε την άμυνα λέει κάποιος από τον πάγκο του Tragic. Οι οποίοι βρίσκονται τώρα με 3 μπροστά. Ιρακλής. Τσουκαλάς έβγαλε μια πολύ περίτεχνη πάσα η οποία δεν θα πάει στον Ιρακλή. Ακέραια θα περάσει εκτός και είναι για... Του Στράτζεκ. Επίση. Το στυλόπεσαι τώρα. Το θες. Επίση για Μούκης.
5 δευτερόλεπτα. Θες λέω στην γραμματεία, είχαμε μια στοιχομηθεία. Όμως θέλει να βάλει το τρίποντο ο Βοζίνης τώρα, αλλά είναι άστοχος. Η μπάλα θα χτυπήσει. Στον ψηλό τον Τόιμερ. Ποιος δεν κατάφερε να πάρει το αμυντικό rebound, συνδυάστηκε ενδεχομένως. Βοζίνης, λάθος πάσα, Λογκινίδης τώρα έχει πάει στο ανοιχτό γήπεδο, έχει ακολουθήσει τη φάση ο Βοζίνης. Αλλά έκανε το φάουλ. Τρίτο. Τρίτο του Βοζίνηδη. Υπάρχει αλλαγή, Χατζηβακαλέλης είναι έτοιμος να περάσει εντός στήσης του Βοζίνηδη, ο οποίος έχει τρίτη με τρία φάουλ. Λογική αλλαγή από τον Πόουτ. Χειροκροτούμενος παρόλα αυτά από τον πάγκο. Ο επίσης εκπρόσωπος τύπου για την απόψινη βραδιά σύμβουλος Βοζίνηδης. Ο Βοζίνηδης έστω στην πόλη εκμηδενίζει τη διαφορά, 21 όλα. Ολυπλής. Στα 15 δευτερόλεπτα ένα jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει μάχη το rebound. Μπάλα πήγε στο ταμπλό, ήταν εκεί πέρα με κάποιο τρόπο και πήρε την μπάλα. Ο Βοζίνηδης και το φάουλ. Ποιος το έκανε το φάουλ? Ποιο? Ωραίος, ωραίος, καλά άκουσα. Έχω μηδέν σάλικο το φάουλ. Ραχής. Έχω εγώ στην πρώτη ο Βοζίνηδης. Άστοχος, δεύτερη. Αμυντικό rebound από τον Βοζίνηδη και μέχρι μέσα σαν να το στροκύρα. Καλά φύγε φάουλ. Δεν θα μπορεί. Καλύτερη συγκυρία για αυτό για την ομάδα του. 24-21. Το επόμενο φάουλ που είχε χρωτήσει το Μούστο. Πάω και πάλι από το Μουστό. Τρίτο. Και αυτό. Τρίτο λοιπόν και πάλι από το Δίλα. Ένα μακρινό jump shot θα το πάρει. Είναι εύστοχος! 26-21 έχουν βρει πολλούς αναπάντητους πόντους και πολλές κατοχές σε αυτό το run της επίθεσης του Τράντζικ. Με κινήτης. Περάστηκε στον Ηρακλή και υπάρχει φάουλ πάνω σε αυτό το τυπικό. Και έχει το time out από τον πάντο τον Τόιμεν τώρα. Συνεπώς το παιχνίδι θα συνεχίσει έπειτα από αυτό. Βρίσκονται πίσω με 5 πόντους του Τόιμεν έχοντας κάνει 4 φάουλ και ξαφνικά τα πρώτα 2,5 αγωνιστικά λεπτά της 4ης περίοδου το βελάκι δείχνει τραζικ. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στον Καρίνα. Αυτή τη φορά δεν το έκανα τέλειο το zoom στο scoreboard. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό για μου και πρώτη κατοχή παρόλα αυτά είναι για τους τραζικ. Έχει γυρίσει απέναντι σε 2 και πάλι προχωρείς. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει για κάτι τέτοιο που επιχειρεί να πάει ράμψη από 2 και υπάρχει φάουλ που έχει φροντίσει στον Παρμπορή. Φάουλ δεύτερο στον Τράντζικ για την περίοδο. Φιλάκος Παπαδόπουλος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Τον Κινίδης. Να κλείσει απέναντι στον Καμούκη. Ένα ενδιαφέρον ματσάπ, ένα jump shot επίθετα από πολλαπλές προσπίσεις. Είναι άστοχος. Δίπλα στο rebound. Έχει καλή πίεση από τον αντίπαλο ψηλό και μέχρι μέσα Παρφορή σε ένα παιχνίδι που του αρέσει, το έχει πάρει προσωπικά και θα αφήσει και πάλι την μπάλα στο καλάθι. 28-21. Θυμάστε πολλαπλή αλλαγή. Α, όχι, διπλή τελικά από τη Στράτζικ. Δύο παίκτες έχουν σηκωθεί εν τέλει. Τον Κινίδης. Έχει πάρει και το σκρίν από τον Νέο. Το έχει βαλευτεί σε κάποια φάση. Απέναντι του ψηλότερο παίκτη τώρα. Με την Βακαλέλη, για να δούμε αν θα το παίξει στα πόδια. 5 δευτερόλεπτα. Στο μένο χέρι υπάρχει deflection, βγήκε η άμυνα. Μέχρι μέσα ο Βίλας είναι άστοχος, υπήρχε αριθμητικό πλεονέκτημα για τον Τράντζικ και να δούμε. Υπάρχει και πάλι ευκαιρία, στο για 3 για Μούκης. Ο Μπόμπερ τον Τράντζικ δεν δικαιολογεί τον τίτλο του επιθετικό rebound όπως από τον Βίλα. Γκούντι τριμποκάρι έως 30-21. Συνθεύουν με 9 πλέον οι Τράντζικ. 30-21. 9 πόντι συν. Μάλιστα. Βοδόπουλος. Ποιος έχει πάει μέχρι μέσα, πήγε από πλαίσιο, ο Παρχωρής. Λίγο sneaky like. Παίρνει ένα screen ο Βακαλέλης. Δίνει στο Χαλεπλή. MVP φορές από τον πάγκο τον Τράντζικ και φάουλ που έχει θεωρήσει όλο την ίδιο. Στο Χαλεπλή. Έχουν ανάψει λίγο τα αίματα στην δεύτερη περίοδο. Έως και αρκετά, ομολογουμένως. Παντσπαντάει εντός καθώς για Τράντζικ και Κατζόγλου για Τόιμεν, Λογκινίδης περνάει εκτός. Τόιμεν.
Μίλα και Παρφορή εκτό για τον λογαριασμό των Εφράντη. Έτσι θα καλεπτεί στην πρώτη. Επίσης εύστοχος η βολή στη δεύτερη. 32-21 η διαφορά για πρώτη φορά στο δεξί του Καζόγλου. Για να δούμε αν θα δώσει λύσεις. Φαίνεται ότι το έχει πάρει προσωπικά. Εμφυλότερη προσπάθεια σε ένα jump shot. Είναι άστοχος ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Απέναντι στην πολύ κοσμή και ψηλότερη ρακέτα. Τον Τράτζικ πατήσει, έχει κάνει το φάουλ. Περάσει εντός και πάλι. Πράγματι, Γιαμούκης περνάει εντός στη θέση του Χαλεπλή. Α, πολύ ξεκουράστηκε ο Γιαμούκης. Μην ξεκουράζεσαι τόσο. Καζόγλου. Μα θα χάσει την μπάλα όμως. Αυθινό λάθος τώρα φαινομενικά. Δωράκι από τον Καζόγλου στους Τράντζικ, οι οποίοι έχουν ξεφύγει ήδη με 11 και έχουν και την κατοχή. Μας ο Παναγιώτης. Μια προσθήκη στο παρκέ, στον αγωνιστικό χώρο για τον Τράντζικ, παίρνει ένα screen. Ο Γιαμούκης. Τρίτο. Υπάρχει φάουλ του Καζόγλου πάνω στο screen που του έδωσε ο Παντής. Τρίτο φάουλ και για αυτόν. Συγκεκριμένα ομαδικά, έφτωχος ο Γιαμούκης στην πρώτη. Λάθη στην επίθεση, ο Καζόγλου με 3 φάουλ. Μπροστά η Τράντζικ με 12. Υπάρχει αρκετά μεγάλη λίστα με προβλήματα για τους Στόιμεν, οι οποίοι θα πάρουν τώρα το αμυντικό rebound. Έχει από μια μικρή μάχη. Φιλάρης Παπαδόπουλος το καθάρισε, Ηρακλής. Ηρακλής να πήρε από τον ψηλό τον Νόιμεν μέχρι μέσα. Είναι άστοχος, δύσκολη προσπάθεια φαίνεται σε δύο αμυντικό rebound. Θα τον πατή. Παναγιώτης Γιαμούκης τώρα. Δεμής λάθος, πάντα Καζόγλου βγήκε και έκλεψε και έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο. 50 βήματα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είμαστε κανείς με την μοίρα γαρφώσει. Άλλα δύο πόντι είναι δύο πόντι. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. 15 αγωνιστικά λεπτά συμπληρωμένα. Ο Παναγιώτης. Γιαμούκης. Κάτι του λέει. Ψάχνει μια πάσα μέσα στην ρακέτα. Είναι λάθος όμως του Λάχο Παναγιώτη. Δεν καταφέρει να τοποθετήσει τον Παντή, ο οποίος έδινε ομυρικές μάχες με τον προσωπικό του αντίπαλο σχεδόν με την ρακέτα. Σεντόγλου. Μην κάνεις φάουλ, λέει ο coach τον Τράντζικ σε κάποιον. Παπαδόπουλος, τα 14 δευτερόλεπτα και τα μια προσποίηση. Ένα χορευτικό λοιπόν δεν τον δικαίωσε. Άντε Βακαλέλης, κατεβάζει σαν γκάρντ. Πάει μόνος του μέχρι μέσα και το coach του coach απέναντι σε δύο συγκράτησε, αλλά υπάρχει παράβαση. Είναι τρίπλα. Κατζόγλου. Άλεξε με τον Τζουκαλά, ο οποίος έχει περάσει εδώ και δεν έχει πάρει προσπάθειες. Καζόγλου άλλαξε ταχύτητα μέχρι μέσα. Μετράει, όχι. Μέχρι μέσα στο ρίγκο ότι μετρούσε, ο άλλος ήταν πιο κοντά, δεν μετρούσε. Και time-out που έχουν καλέσει οι Τράντζικ για μία ακόμα φορά, τρίτο time-out στην βραδιά. Τράντζικ είναι μπροστά με 10, έχουν καλέσει το time-out συγκεκριμένα ομαδικά και από τις δύο ομάδες. Για να δούμε τι θα ακολουθήσει στο υπόλοιπο του πρώτου μισού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι από εκεί που το είχαμε αφήσει. Προφανώς το ημέρα έχουν την κατοχή και βρίσκονται πίσω με 10 στην ελάχιστη διψήφια διαφορά. Μάλιστα, περάσει εκτός, 14 δευτερόλεπτα είναι για τους το ημέρα και πάλι μπαλά. Ηρακλής. Ζήτησε ο Ζουκαλάς, δεν θα πάρει στην πρώτη φάση. Σε δεύτερη θα συγκρατήσει και διπλώσει άμα πάνω. Το πράγμα που σημαίνει ότι ο Ηρακλής είναι ελεύθερος στη γωνία, θα πάρει το σουτ. Είναι άστοχος, μάχη για το rebound. Ο Παπαδόπουλος είχε κλειστεί από πολύ κόσμο και έχασε. Ο δύο τουλάχιστον παίκτες και λάθος πάσα. Ο Ορτίδη θα στείλει την μπάλα εκεί που περίμενε να είναι Παλεπλής, αλλά ίσως ήταν αρκετά βήμα από πίσω. Συνεπώς την πλήρωσε λίγο τον μπάνερ. Ηρακλής για τρεις θα το πάρει, το σκέφτηκε στα 17 δευτερόλεπτα και είναι εύστοχος. 36-26. 33-26 διορθώνω. Ήμουν πολύ αυξιωμένος στη διαφορά και το 6 το έβαλα κι άλλο. AK λοιπόν με το νούμερο 17. Παντέμις θα μπορούσε να έχει το νούμερο 47 αν είχαν περισσότερο χιούμορ οι Τράντζικ. Είναι άστοχος ο Χατζηβακαλέλης. Εκεί είμαι προφανώς για το προηγούμενο. Βέβαια περπάτησε, δεν το έκανε την χατήρη. Επιθετικό rebound από τον ίδιο. Καλό μας Γιάννη Ρωτήδης. Και πάλι Χατζηβακαλέλης θα γυρίζει και αυτή τη φορά είναι άστοχος. 35-26. Σε
Ιωάννα λέει κάποιος από τον παγκοτό με Tragic, μια κλίση. Τσουκαλάς για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος και αυτός μέσα! 35-29, back-to-back τρίποντα τώρα για τους Toymen. Γιγνίδης ο οποίος κάθεται στον παγκοτό και αρχίζει ώρα καθώς και ο Σόρονας. Και ο Βατακίδης. Δεν τσουκαλάμε ο Λευκούς. Και ο Βακαλέλης, καυτή πάσα. Αλλά λίγο πριν πάρει την μπάλα, το παίξει την παράβαση ο Πατής. 3 δευτερόλεπτα. Καλάς. Καλάς μια μακρινή πάσα μόνο στο ταμπλό. Σηκώνει χέρι του σαν να λέει ότι εγώ φταίω. Στην παίκτη του Χαλεπτής. Δέμις και πάλι Χαλεπτής στην κορυφή. Πάρει ένα screen για να μην θέλει Βακαλέλη. Θα εκτελέσει πίσω από αυτό γιατί όχι, αλλά είναι άστοχος. Μυθικό ριμπάντο του Ηρακλή. Θέσεις λέει από τον πάγκο τον Tragic μέχρι μέσα. Φλώσσε κανένα ένα χωριστικό, έβγαλε μια πάσα στον Τσουκαλάι. Έξτρα πάσα σου 2-3 Ηρακλής και πάλι άστοχος αυτή τη φορά. Έκανε πολύ φιλότιμη προσπάθεια αλλά δεν γίνεται το rebound. Σκουπίδι εντός εισαγωγικών. Από το δικό του χαμένο σουτ. Μούστος περνάει εντός της θέσης του Τσουκαλά. Καθώς και ο Πατακίδης στη θέση του Παπαδόπουλου. Αλλά please. Υπάρχει deflection. Και φάουλα διαθλητικό. Έχει δώσει ένα στρέφτη, συμπορία δεύτερος. Διαθλητικό φάουλ που είχε δοθεί στον Αλεπλή. Όπως είχε ξεχυθεί ο Κατζόγλου. Ήταν έτοιμος να ξεχυθεί ακόμα περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο. Δύο βολές συν κατοχή λοιπόν. Στόιμεν κάπως έτσι. Πλάστικα αρχίζει και γέρνει σε αυτούς όσον αφορά το momentum. Το οποίο δεν είναι πλέον στο χέρι των Tragic, οι οποίοι είχαν βρεθεί μπροστά ακόμα και με 12. Εύστοχος στην πρώτη, τον Τζόγλου. Άστοχος στη δεύτερη, κατοχή για αυτό και την ομάδα του. Ούστος στην επαναφορά πήγε για το κλέψιμο που λένε ο Ρωτήρης. Δεν καταφέρει, Κατζόγλου ένα jump shot άστοχο, αμυντικό rebound από τον Αντέμι. Ο Ρωτήρης πήγε να πληρώσει τον Κατζόγλου λίγο με το ίδιο νόμισμα. Κάτι παρόμοιο πήγε να κάνει και ο Ηρακλής. Μπάλα περνά εκτός. Και είναι για τους Tragic. Και έχει δοθεί παρατήρηση στον πάγκο αυτό. Ηρακλής έκανε κάποιες διαμαρτυρίες στον χώρο για την κατοχή, η οποία πέρασε στους αντιπάλους του. Χαλεπλής, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Παρδίδης. Ο Βακαλέλης έχει βρει τείχο στα 4 δευτερόλεπτα, έβγαλε και πάλι στην κορυφή, έκανε μια προσπίση στον αέρα, αποφάσισε να βγάλει την πάσα. Παρδίδης εκεί που περίμενε να είναι ο Παδής, αλλά δεν πήρε ποτέ αυτό την μπάλα. Αυτή πέρασε εκτός. Εδώ γλου τώρα θα συγκρατήσει. Εδώ γλου. Να κλείσει από τη γωνία, δεν θα πάρει το τρίποντο. Εδώ στην κορυφή τώρα κάνει μια προσπίση, έχει πάει μέχρι μέσα, πέρασε πολύ κόσμο, είναι άστοχος. Πάνω θα πάει, πέρα πολύ να ρωτήσει, είχε ξεχυθεί. Χαλεπτής και πήρε σε δεύτερη φάση, αν έπαιρνε σε πρώτη θα ήταν πιο ελεύθερος, αλλά είναι άστοχος, nonetheless. 37-20. Είναι το 30. Είναι κλείσει ένα jump kick, άστοχος, 37-32. Χαλεπλής. Στα 13 δευτερόλεπτα. Εδώ που έκανε την προσπάθεια για κλέψιμο. Κάνει μία ακόμα. Υπάρχει deflection από αυτόν. Μικρό και... Μπαλά δεν θα πάει σε συμπαίκτη του ή σε αυτόν και φάουλ. Δύο βολές. Όχι στην κεντρίδηση ο Χαλεπλής. 6. Λοιπόν που έχει... Νούμερο 6. Μίτσο, αυτός μου το 6 είναι αυτός με την πατάτα. Α, sorry. Άσοχος δεύτερη. Ηρακλής.
Έκανε τους φάουλ προηγουμένως και για το κλέψιμο ρουτίνης πίσω από τον Ντατσόγλου. Ωραίο voice track. Καλή πλήση. Όλη η επίθεση τώρα ξαφνικά για τους Tragic. Είναι μπροστά με 6 και έχουν την τελευταία επίθεση την κλήση του πρώτου μισού. Ανεβαίνει ψηλά για να δώσει ένα screen, θα πάρει την πάντα, δεν θα βγει τον πικερό. Θα λεπτύξει 3 δευτερόλεπτα η Ρακλής. Ίσως του πολύ τίμα δευτερόλεπτα, εδώ στον μπροστά του, έχει σε πολύ καλή άμυνα ο Αδέμις. Όσο λες που πέρασε μπάλα εκτός, 2,2 λοιπόν. Δεν το είμαι, ψάχνει μια πάσα, την βρήκε ο πρόσωπος του Τεφίδη και σε πάλι θα πετάξει την μπάλα, η άσχολος όμως. Να δώσουμε μια ακόμα πολύ αξιοπρεπή συμπίδηση για τα χρονικά δεδομένα τα οποία είχαν οι Τόιμεν. 38-32 λοιπόν, σκορπέ πρώτο μισό. Έχουμε δει ένα πιο εκρηκτικό παιχνίδι σίγουρα στη δεύτερη περίοδο από ό,τι στην πρώτη. Οι ομάδες εξακολουθούν να κάνουν τα πράγματα που είναι σωστά για αυτές. Έχουν κάνει κάποια φτηνά λάθη here and there όπως ήταν και στο χωριό μου, αλλά νομίζω το σκορ είναι αντιπροσωπευτικό του παιχνιδιού. Ups and downs, καπανεβάζουμε και από τις δύο πλευρές. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στον Ικαρίνα, αυτή τη φορά για να δούμε το τι θα γίνει στο δεύτερο μισό και οκ. Τώρα μας έχει περάσει εντός και το κάνει πολύ σαφές, 38-34. Είναι το έναυσμα για να δούμε ένα εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο. Έχει μέσα γύρισε αλλά είναι άστοχος ο χωρίς. Μπορεί να περνά εκτός. Στον Κινίδης. Στον Λονάς. Και πάει μέχρι μέσα την άσπρο το ψηλό στον... Περιμέν. Λεμπλής. Στον Κινίδης απέναντί του. Λεμπλής βρήκε χώρο και πάει μέχρι μέσα. Στέγεται, είναι άστοχος, έπεσε απέναντι στο ψηλότερο παίκτη και πολλοίς κόσμος στη φάση. Με έχει χρεωθεί στο 77 για δύο βολές. Τέταρτο. Τέταρτο φάουλ του Μούσκου. Τέταρτο. Στην πρώτη, για μου έχεις δεύτερη το συγχαρητήριο. Για μου έχεις δέχεται κάποιες οδηγίες από τον πάγκο. Άστα από τον Δίλας στη βολή. Αμυντικό rebound. Μεγινίδης. Στα 14 δευτερόλεπτα. Καλάς δίνει ένα screen, θα πάρει τώρα την μπάλα. Σε καυτή πάσα, πολύ προωθημένη, συγκρατεί με κάποιο τρόπο την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή ο Μεγινίδης. Πάει μέχρι μέσα το coast to coast, δεν θα τον δικαιώσει. Στον Παρβορίο υπάρχει μάχη ξανά και πάλι επιθετικό rebound, αλλά έχουν την μπάλα. Πάτησε από τα χέρια του. Τώρα πέταξε ο Μούστος λάθος στο λάθος, ο Καλεμπλής έκλειψε. Πολύ χαλαντικό παιχνίδι. Είναι από τον Βίγλα τώρα ο Καλεμπλής. Λαφίρε. Τα 9 δευτερόλεπτα στη γωνία ζήτησε ο Γιαμού και σουτιά 3 επί το προσπαθήσει από τον πάγκο. Είναι άστοχο στην τρίτη τον πήρε. Βίγκα στο επιθετικό rebound, κόβει και άλλα με φάουλ. Δύο παίκτες είχαν πάει πάνω του. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Τσουκαλά. Δύο για δύο βολές. Η αγάπη θέλει δύο. Καθόλου άκυρο. Βίγκα στις βολές. Βίγκα άστοχο στην πρώτη. Βίλας άστοχος στη δεύτερη, μπάλα πήγε και βγήκε, μάχησε το rebound. Πατής πέταξε την μπάλα. Θα πίσω και εκτός. Σόρονα στην επαναφορά. Λογκινίδης τώρα, σε ρόλο point guard. Και κάτσε για αρκετή ώρα εκτός στο δεύτερο δεκάλεπτο, τώρα είναι εκ νέου μαχητή στο παρκέ. Στο διατρής σκέφτηκε, ενδεχομένως μην ήταν το πρώτο του ένστικτο, αλλά είχε βρεθεί ελεύθερος και πέταξε την μπάλα μου εκεί που είναι. Θέλω να τρέξουν γρήγορα και τα καταφέρνουν οι Tragic με ένα υπέροχο teamwork. Θα λεπίσω βέλη την assist, παρφορείς. Είμαι τέτοιο βέλη την assist. Στρώνας.
Έχουν ψηλό, πήρε την μπάλα από αυτόν. Έχουν μια πάσα, κλείσει και καλά. Μούστος ένα jump shoot, είναι άσχετος. Μούστος παραμένει εντός με 4 φάουλ. Θα χωρίς στο rebound, ο Λεπλής τρέχει. Λεπλής, ωραία τρίπλα, πέρασε από 2, έχει κλειστεί από 3. Τώρα υπάρχει deflection από 4 παίκτη, θα έρθει το κλέψιμο. Σόλωνα. Μια ακόμα καλή άμυνα για το Στόιμεν. Ψηλός αυτόν πάει μέχρι μέσα. Σόλωνας του πάλι, ο Γινίδης. Το τροπή από τον πάγκο δεν θα πάρει το τρίποντα στην πρώτη φάση. Υπήρχαν πολλές διαβήματα στην προηγούμενη φάση. Μούστος πήγε να βγάλει μια πάσα πίσω από την πλάτη του προσωπικού του αντιπάλου. Το αντιπάλου. Ψηλό. Τώρα 2-1-2-1 πάει μόνος μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Αν ήταν για σουτ, εύστοχος αν ήταν για assist. Ο Βαμπορής, assist μετράει αυτό λέει ο Μπίγλες. Και νομίζω έχει δίκιο. Κανονικά πρέπει να μετρήσει για assist αυτό. Σόλωνας. Γύρισε ο Σουκαλάς και κλειστεί από 2 και πάλι. Πάει να κερδίσει το φάουλ, κόπηκε καθαρά. Το Βαμπορή ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Ξεκίνεται σαν ανοιχτό γήπεδο και κερδίζει το φάουλ. Τον που έχει ρωτήσει τον Λογινίδη. Ο Τακίτης περνάει εντός θέσης του καλά. Δεν είναι τα παππούτσια του ρεφ. Πάρα καλά. Μια μου κοιστή παραφορά. 24 λοιπόν. Πάρα 4 δευτερόλεπτα για τη Στράντη. Μίλας, στη γωνία έχει ανοιχνευτεί ο Γιαμούκης και παίρνει το τρίποντο, είναι άστοχος. Πάει και τον Βάου, θα βγάλει τελεγόνι και τι τον Λεπλή με κάποιο τρόπο τρύπωσε στην απέναντι άμυνα και είναι άστοχος όμως έπειτα από πολλαπλές. Αν απειδήσει το κεφάλι η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. 43-34 παραμένει. Παρά θα πάει εκτός του μονοψήφιου ορίου για τους Στόιμεν. Θα βγει εκτός από παρέμβαση του Γκάρντ τον Τράντεκ. Παραμένει για τους Στόιμεν. Καταγίδης, παίξω να αναφερόμενοι στον παίκτη, ελπίζω. Βιλένι, συμπαίκτης του είχε διπλώσει άμυνα πάρα σε αυτόν και πάλι έχει βρεθεί ανοιχτός. Ο Χαλεπλής αλλά κόκκι πήγε από το Σόλωνα. Περνάει εκτός. Ο Γινίδης. Για μου τώρα εξετάζει τις επιλογές του. Νίκλας, έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή. Στο δευτερόλεπτο έχει κλειστεί και πάλι από 2 και υπάρχει παράβαση βημάτων. Ο Βοζονίδη πέφτοντας κάτω έκανε την παράβαση χωρίς να το έχει φάουλ. 0-3 τώρα οδοματικά. Στο ρόλο σ' άλλαξε με τον Γινίδη, του ξαναδίνει και ο δεύτερος είναι αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα. Για 3-17 δευτερόλεπτα άστοχο. Μάχη τον υπόλοιπο το κίνης. Δεν έχει πέρα, αλλά θα περάσει εκτός μπάλα από τα δικά του χέρια. Λεπλής. Πάμε αλφα λέει χαρακτηριστικά. Πάμε αλφα, οκ. Βγήκε και το overplay στην άμυνα Σόρωνας. Είχε βρεθεί ελεύθερος για μου και δεν πήρε το τρίποντο. Μπορείς τώρα, Μπίγλας μέχρι μέσα είναι... Έχεις τελικά, οκ. Αργά και βασανιστικά η μπάλα έπεσε εντός και νέο προβάδισμα διψήφιο. Διψήφιον προδιαγραφών για το Stradix 45-34. Το Γινίδης και ζήσει το φάλο που το βολεί. Ντάρνος Παπαδόπουλος, καστή πάσα Βατακίδης, δεν θα κρατήσει και υπάρχει πόδι από τον Μίγλα. Μικρή αλλαγή τώρα για τους Stradix. Καμετανόπουλος περνάει δύο για πρώτη φορά στο παρκέ. Όπως και ο Χατζηβακαλέλης, αλλάξει με Γιαμούκη και πάρα πολύ αντίστοιχα. Δύο παίκτες με παρόμοιο ρόλο περνάνε εντός. Παπαδόπουλος, 25 αγωνιστικά λεπτά έχουν μόλις συμπληρωθεί. Λάθος πάσα στο Πατοκίδη, έκλεψε και θέλει να τρέξει ο Βίγλας. Καλεπλής μέχρι μέσα, είναι εύστοχος και πάλι 47-34 και τώρα κινδυνεύουν να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο. Πάλι του Στόιμεν. Θα μπορούσα να το πω πολύ καλύτερα με συντακτικό. Η αλήθεια είναι Λογινίδη συγκρατεί. Ο Χαλεπλής δεν έκλεψε. Βρίσκεται την κατοχή τώρα ο Γκάντον Τόιμεν. Ο Πατακίδης είναι άστοχος και τώρα έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Δύναμη όμως η πάσα
που πήγε προς αυτόν τον πίκλα. Έχει ο να έχει προλαγευτεί time out από τους Toymen. Πρόλας βρήκε με κάποιο τρόπο ελεύθερη, πάσα καλά και φάουλ. Το φιλάρι τον Παπαδόπουλο, φάουλ που έχει χρειωθεί στο Βοζινίδη. Μεγάλη ανάσα είναι στους Toymen. 47-36, θα βάζουμε τον εαυτό του Βοζινίδης. Υπάρχει σχετική πληροφόρηση, είναι το τέταρτο φάουλ του Βοζινίδη. Μάζεται να περάσει ο Μπαρδής στη θέση αυτού, σπευσμένα από τον coach, τον Tragic. Συγκολουθεί να τα βάζει με τον εαυτό του Βοζινίδης. Μάρτος Παπαδόπουλος είναι άστοχος στη βολή. Ολυπλής είναι από τον Χέντου Μακαλέλη. Εδώ μου είναι έτοιμος να περάσει εντός για τον οργανισμό των Toymen μετά από αρκετή ώρα. Ολυπλής. Δύο παίκτες ήταν έτοιμοι να αποστάρουν, ένας από αυτούς πήρε την μπάλα, πατήσει. Καλεμπλής στα 5. Παίρνει ένα screen, θα επιστρέψει, σκαστή την μπάσα, πήγε να βγάλει κάτι πάρα πολύ περίτεχνο πριν πέσει κάτω ο Χατζη Μπακαλέλης. 2,4 απομένουνε. Εκκληρίζει τον Τράντζικ. Το Καζόγλου περνάει εντός. Στη θέση του Σίλου τον Τόιμετ. Ένα jump shoot μακρινό, πατούσε λίγο αλλά μπήκε το καλάθι, buzzer beater. Με κάποιο τρόπο βρέθηκε ελεύθερο το Βίλας, κατά χειροκροτούμενος από τον πάγκο. 49-36. Εδώ βλούς, διαφορά εκτέλους στους 13, του Λογινίδης έχει βρεθεί ελεύθερος. Προσκύριζει ένα screen, πάει μέχρι μέσα, βγάζει πάρα πολύ σκότσο στον Tragic. Εδώ βλούς για 3 από τη γωνία, άστοχο αμυντικό rebound από τον Βίλας. Καλεπίζει τώρα σε πιο χαμηλό τέμπο, μια μακρινή πάσα. Το τέμπο μέχρι να βγάλει μια πάσα πάντα κατά τον Λέλης. Ο Μπαγκαλέλης έχασε την κατοχή. Λέτος Παπαδόπουλος έπαιξε καλή άμυνα και εκτέλεσε και τα φέη της επαναφοράς. Λογινίδης στο 17 δευτερόλεπτο περνάει το κέντρο. Συνδεθεί ελεύθερο σουτ για αυτόν. Υπάρχει συγκράτηση της μπάλας από τον Βαρακίδη. Βλέπουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αφήνουν επιδεικτικά, θα έλεγε κανείς, σχεδόν ελεύθερο Λογινίδη. Η αμυντική των Tragic και μέχρι μέσα ο Παπαδόπουλος απέναντι στον Δίγλα, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα αλλά ιτήθηκε. Παίξει και το καλάθι. Καλεπλής. Καλεπλής στο 13. Για το κλέφι μου καθόλου δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι άστοχος. Μπαλά μπήκε και βγήκε ο Δίγλας. Δεν τιμώρησε το overlay του Κατζόγλου, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, κάνει μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα αέρινος. Πάει μέχρι μέσα ο ίδιος και η μπάλα από τα χέρια του. Καλουκλής. Καπιτανόπουλος, σκαστή πάσα. Ο Δίσης έχει γυρίσει, πάει το ανάποδο, όχι, πήγε να βγάλει μια πάσα, έχω την εντύπωση φιλάρι του Παπαδόπουλος, ήταν εκεί πέρα και έκλειψε και αυτή την μπάλα. Κατζόγλου, Βατακίδης, καλό passing game, άφησε την πάρα στο καλάθι, ο Σόλωνας είναι άστοχος όμως. Σόλωνας. Καλεπλής. 2 λεπτά ακόμα. Με την λήξη της τρίτης περίοδου, Καλεπλής. Στις τρίπλες σε ένα jump shot απέναντι στο Σόλωνα, καλάθι και φάουλ! ΑΚ μπαίνει μέσα. Ο Δέμις πέσει στο δίπλα. Καλεπλής. Και όμως για μια βολή. Έστοχος και στην βολή. 52-40. Σόλωνας. Σόλωνας Παπαδόπουλος παίρνει σε υψηλότερο παίκτη, είναι άστοχος, δύσκολη η προσπάθειά του, υπάρχει μάχη. Σόλωνας βγαίνει νικητής. Καταγγείλης πετάξει την μπάλα, ενδεχομένως να τελείωνε ο χρόνος να νόμιζε. Κάποιος από τον πάγκο τον Tragic. Έμειναν 3 και 2 δευτερόλεπτα. Ένα mind game.
από τον πάγκο των Tragic. Οκ, ενδιαφέρον. Παπαδόπουλο. Κατόπουλο πρέπει να βιαστεί 2 δευτερόλεπτα που μπαίνουν πράγματι αυτή τη φορά. Είναι άτομο με τα μπλοκ. Παπαδόπουλο έκανε αυτό το κουμπί. Λοιπόν, καλά, είναι σόβολο εκεί. Τη πάει μέχρι μέσα, κόμπι και από 2. Λοιπόν, θα το περάσει εκτό. Όχι. Τι είναι ο Tragic. 1-21 ακόμα, λοιπόν 2 ακόμα φάουλ να δώσουν οι Tragic, κανένα για την περίοδο οι Toymen. Λογίδης παίζει καλή άμυνα, Χαλεπίς πάει μέχρι μέσα, στέκεται, εκτελεί, είναι άστοχο στο σίδερο η μπάλα. Σόρωνα στο rebound. Λογινίδης. Μοντόπουλος. Τον πήγε το κλέψιμο ΑΚ τον Tragic. Πατακίδης υπέρεχε συγκροτή, 10 δευτερόλεπτα Σόρωνας. Πατακίδης είναι ένα screen. Ωραία πάσα, πέρασε με κάποιο τρόπο και υπάρχει φάουλ. Ο Παπαδόπουλος θα εκτελέσει βολές, φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει ο Γκάτζη Βακαλέλη. Συνεπώς το ένα από τα 2 φάουλ που είχαν να δώσουν οι Tragic εξανεμίζεται, για χαμηλά. Άσαμος και τρόπος ο Παπαδόπουλος. Άσχος δεύτερη μάχη για το rebound και είναι εύστοχος ο Παπαδόπουλος. Ο ίδιος 52-42 είχε πέσει κάτω της Βακαλέλης, όλα καλά, χαιρόμαστε γι' αυτό. Και για το κλέψιμο και τα κατάφερε ο Κατόπουλου και πάλι επιβάζω του Χαλεπλή. Πάει μέχρι μέσα 3 παίκτες τώρα, ακολουθούσαν ένας από αυτούς θα κάνει το φάουλ. Θα το στείλει στις βολές, Χατζη Βακαλέλης. Τρίτο και θα τη βακαλέλη λοιπόν, σύμφωνα με τη γραμματεία. Εκτός στην πρώτη Λεζόγλου. Έτσι όμως δεύτερη. 52-44. Καλεπλής, τελευταία 30 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών, Καπετανόπουλος. Είπα 500 πει στην προηγούμενη φάση, Καπετανόπουλος ήθελα να πω. Καλεπλής μέχρι μέσα για μία ακόμα φορά, μία προσωπική ενέργεια τον δικαιώνει και φορά εκ νέου στους 10, τώρα 15 δευτερόλεπτα, όλα για λογαριασμό των Toymen. Λογινίδης, καλή άμυνα ο ΑΚ, παίρνει το σκρίνο από τον Βατακίδη, πολύ ψηλά Λογινίδης. Πέρασε με κάποιο τρόπο πήγε για το ανάποδο, λέει η άπειρη άστοχο. Το αμυντικό rebound από τον ΑΚ και μια μακρινή πάσα Χαλεπλή. Τελειώνει αυτό το δεν θα μετρούσε και αν έμπαινε. 54-44 λοιπόν. Και φτηνούν το προβάδισμα οι Tragic. Το οποίο αγγίζει και πάλι 10 πόντους. Έχουν να ανέβουν ένα διψήφιο λοιπόν βουνό. Εάν θέλουν να παρακάμψουν οι Toymen και να διεκδικήσουν την δεύτερη τους νίκη. Πρώτη νίκη, υπενθυμίζουμε, είχε γίνει σε περάσει στα χέρια τους καθώς μοιάζει καλά, δεν είχαν κατέβει. Ξέρω πως πολύ λίγο μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Τόρκ Αρίνα, έδραξη και της τέταρτης περίοδου. Πρώτη κατοχήνη για τους Tragic, οι οποίοι βρίσκονται στα με 10 σε περίπτωση που χάσατε πριν από μερικά δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα λοιπόν. Έχει περάσει εκ νέου ο Βοζινίδης στο παρκέ που έχει χρειαστεί με 4 φάουλ σου για 3 Χαλεπλής μέσα μακεριά στην καρδιά των Toymen. Αυτό το τρίποντο. Ηρακλής. Άλεξε με τον Λογινίδη. Καλαπήρε Κατόγλου. Κάνει τα μαγικά του. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται καλή άμυνα. Παίρνει το σκρίνο από τον Τζουκαλάπη και μέχρι μέσα, αλλά έπαιξε καλή άμυνα από τον Καπετανόπουλο. Κατοχή παραμένει για τους Toymen. Σάβη δευτερόλεπτα, Ηρακλής. Ταχύνη. Ψάχνει μια πάσα, έχει σταματήσει. Τρίπλα Κατόγλου. 2 δευτερόλεπτα, σου για 3. Πρέπει να το πάρει, θα γυρίσει. Δεν θα πάρει το φάουλ το Χαλεπλή, έπαιξε καλή άμυνα καθαρά αυτός. Θα το δείξει σε ένα σκοτωμένο σουτ. Θα πωλήσει μέχρι μέσα και αυτός και είναι και αυτός εύστοχος. 59-44, ένα μικρό 5-0 σερί. Τον Tragic στέλνει μπροστά με 15. Κατά την έναξη της τέταρτης περίοδου, Λογινίδης. Να κλείσει. Ούτε στην Ιρασκρή, πάει αντίθετα από αυτό ο Ιρακλής και υπάρχει φάουλ. 13. Είμαστε στο νούμερο 13 στον Παναγιώτη λοιπόν. Εγώ στο συμπεριμπίζουμε ότι παίζει και αυτός με 4 φάουλ. Πάρει τώρα την μπάλα στο Λογινίδη.
Παπακάπα σημάδεψε και στην επαναφορά, έχει αυτή την καλή άμυνα. Τον τότε σου που πήρε από μακριά ο Ηρακλής, τώρα θέλει να τρέξει να παραπολύσει. Πάει μέχρι μέσα, πέρασε ένα από δύο, είναι άστοχος όμως! Τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι. Υπάρχει Κατζόγλου εκεί πέρα, παίρνει το αμυντικό rebound παρά την προσπάθεια του Καπετανόπουλου για κλέψιμο. Κάνει τις τρίπλες μέχρι τέλους. Κατά χειροκροτούμενος από τον πάγκο του χειροκροτήματος και από τους Τράντζιτ. Στην ίδια φάση. Πακάβα έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποντο, θα πάρει το μακρινό τρίποντο. Άστοχος. Μεγκυμίδης εκεί πέρα, αλλά πήγε πάνω του. Έβαιρο χρονισμένα του Καλάς. Καλάς, υπάρχουν πόδια, στοιχίζει το παιχνίδι. Ρακλής, κοιτάξτε πού έχει ανέβει για να τον επιτηρήσει ο Παναγιώτης. Πέρασε με κάποιο τρόπο, κόπηκε όμως ο Ηρακλής. Από τον Καπετανόπουλο. Αυτοκρατορικό μπλοκ και τώρα στην απέναντι πλευρά τον Παναγιώτης. Ζήτησε αλλά δεν πήρε ο Καπετανόπουλος σε ένα jump shoot άστοχο από τον ΑΚ. Δεν σημάζεται σωστά αυτή τη φορά. Αυτό το ψευδόνυμο προσφέρεται πολύ, αλήθεια είναι. Κόπηκε εντυπωσιακά ο Λογινίδης, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από άλλο παίκτη, έχουν εντύπωση. Πράγματι, Χαλεπρία. Πάνω που έχει ρωτήσει να... Χαλεπρία δεν μισε έκανε τον μπλοκ. Μίτσο, και αυτό κάνει το φάουλ, το ένα. Ωραίος. Και αλλαγές, για μου και σπερνάει εντός τη θέση του Χαλεπρή. Καθώς και ο Βίγκλας στη θέση του ΑΚ, τώρα Γιαμούκης ενδεχομένως να πάρει ρόλο point guard. Λιγνίδης είναι άσχημος στην πρώτη. Γιατί άλλαξε τον Χαλεπρή, ο οποίος επιτέλεσε ένα πολύ έργο point guard. Εύστοχος ο Λιγνίδης και στη δεύτερη. 59-47. Γιαμούκης. Μια μακρινή πάσα στο κρεμαστή, θα πάει εκεί που είναι αντίπαλος ο Ηρακλής και κατάφερε να συγκρατήσει ο Βραχοπαναγιώτης και με τη μία η πάσα στο Λογκινίδη από τον Καζόγλου. Τη φορά που έχει και πάλι στους 10 στην ελάχιστη υψηλή διαφορά. Σηκωθεί από τον πάτο ο coach τον Τράτζικ. Νεμούκης. Βίγλας. Βγαίνει αλλά δεν θα πάρει ο Βαρβαρίς την μπάλα, θα την πάρει ο Βοζενίδης, ο πάει μέχρι μέσα, κόμπηκε και για απέναντι σε πολύ κόσμο για μία ακόμα φορά. Και θα κερδίσει το φάουλ από τον Ηρακλή και είναι για δύο βολές. Ο Κρατή, Γιαμούκη, ένα... Α, Γιαμούκης θα παίξει shooting guard, πάνω με τον coach. Άστοχος στην πρώτη Βοζινίδης. Άστοχος δεύτερη. Βοζινίδης αλλά εκπληκτικό rebound από τον Βίγλα. Ο Παναγιώτης θα παίξει point guard, έχω την εντύπωση. Και τέτοιο είπε ο coach, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείς, αλλά βγάζει νόημα αυτή η επιλογή. Μέχρι μέσα υπάρχει φάουλ του Κατζόγλου. Χαμηλά πριν κάνει η προσπάθεια ο Βίγλας. Γιαμούκης, τι είναι επαναφορά. Γιαμούκης, ωραίος το είπα. Ωραία το είπα. Υπάρχει κλέψιμο για μία ακόμα φορά τον Κατζόγλου. Πάρα πολλά χέρια στην μπάλα πριν προηγηθεί αυτό. Για μία ακόμα φορά. Μερικές μάχες βλέπουμε παίκτες να πάνε εις διπλούν ή ακόμα και εις τριπλούν σε αντιπάλους τους. Ατομικά. Ακόμα κλέψιμο Γιαμούκης. Ο Παναγιώτης μέχρι μέσα έκανε μια πάσα λάθος. Τα βάζει με τον εαυτό του. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Βοζινίδης. Βοζινίδης. 6 και 18 ακόμα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Ηρακλής. Ένας κρύβος του Τζουκαλά, ο οποίος έχει κάνει δουλειά ως ψηλός δίνοντας screen και υπάρχει... Το 13, κλόπι, μία. Τα φέδωσε. Τα φέδωσε. Αυτό μας έλειπε. Η τεχνική ποινή που έχει χρεωθεί στον Παναγιώτη. Μισό στο μαζί του παιχνίδι, εύστοχος
στη βολή αυτής ο Λογκινίδης δείχνοντας τη διαφορά κάτω από τους 10. Λογκινίδης θα αναλάβει να επαναφέρει. Ηρακλής βγαίνει στην κορυφή. Πάρει τώρα. Γιατόγλου ζήτησε και πήρε στην κίνηση και στην επιλογή με τον Ηρακλή. Θα χάσει όμως την μπάλα τον Παρφορή, ο οποίος μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος! Είναι ακροβατικό! Τι έκανε ο Βοζινίδης! 61-50. Πληρώθηκε με το ίδιο νόμισμα τώρα ο Γιατόγλου. Βοζινίδης. Πρέπει να το πάρει, πρέπει να μπει αυτό το σουτ. Είναι άστοχος όμως. Βάζει τον εαυτό του, πήδηξε το σουτ. Να έκανε τον μπλοκ. Μπορείς. Σε αυτό δευτερόλεπτα ζήτησε και μπήρω Βίλας. Για μου και σουτ για 3. Μέσα! Και αυτό από τον Μπόμπερ. Τον Τράτζικ, ο οποίος έκανε και την συνθήκη χειρονομία. Το πανηγυρισμό, αλλά η Ζέια και είναι. Αυτός είναι σύγχρονο που θα το λέμε, by the way. Ηρακλής. Δεν θα πάρει το τρίποντο ο Ηρακλής. Ούτε ο Καλάθια, επειδή από μια προσπίση. Για το γλουμέχρι μέσα στέκεται απέναντι σε δύο παίκτες, είναι άστοχος. Αλλά θα πάει εκεί που είναι ο Τσουκαλάς. Θα αφήσει την πάρα στο Καλάθι, είναι άστοχος. Θα ανάει επιθετικό rebound το Μούστο. Λογκινίδης έκανε μια προσπίση. Μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια με ένα ξανά επιθετικό rebound, ξανά άστοχος! Έχουμε χάσει το μέτρημα, παίζει βόλεϊ ο Τσουκαλάς, θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ πολύ κακά block out από το Stragic και φάουλ που έχει χειρωθεί στο Βοζινίδη και είναι το πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτο, πράγματι. Πράγματι πέμπτο φάουλ. Είναι το πρώτος παίκτης που αποβάλλεται. Το μαρτύρεται. Μιλάμε για πάρα μα πάρα πολλά επιθετικά rebound. Πήρανε οι κόκκινες. Έτσι όμως την πρώτη βολή του Καλάς. Και υπάρχει time out που έχει πρέπει να γεννηθεί. Ο Λογκινίδης είπε στον Παπαδόπουλο να πάρει και αυτός το έθεσε στην γραμματεία. Άστοχος του Καλάς στη δεύτερη. Και Μούκης. Με την πρώτη ευκαιρία λοιπόν θα έχουμε time out για τους Τόιμεν. Αρτίδης έχει περάσει, δεν πήρε την μπάλα. Παρφορής, Βίγλας. Πάλι Παρφορής έχει βρεθεί ελεύθερος, τράβηξε παίκτες πάνω του. Ο Βίγλας είναι άστοχος, το γυμνίδι στο rebound. Σκανάρει το γήπεδο. Στον καθόλου στον θα πάρει το τρίποντο. Το έχει αυτό το σούτ και το αποδεικνύει. Δεν είναι ότι παίρνει τέτοιες προσπάθειες, είναι για 2 το σούτ. Στο 4.53 λοιπόν. Θα ανανεωθεί ο χρόνος. Μπορείς. Μέχρι μέσα να αφήσει την πάρα στο καλάθι. Ορτίδης 66-34. Time out που έχει καλέσει ο Μάγκος Τόιμεν. Πρέπει να ανανεωθεί το 54. Τώρα το έκανε 53. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 4 λεπτά. Προηγουμένως είπα να ανανεωθεί ο χρόνος. Όχι, λάθος. Συμβαίνουν λάθη. Αλλά πρέπει να συμβούν πολύ σοβαρά λάθη για να χάσουν αυτό το προβάδισμα των 13 πόντων που έχουν χτίσει τα τελευταία 36 λεπτά. Η Tragic μείνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για μία ακόμα φορά. Έπειτα από το τάιμα του πήραν οι Τόιμεν για να δούμε τι έχουν σχεδιάσει και πώς θα προσπαθήσουν να κόψουν αυτή τη διαφορά των 13 πόντων. Σουτ για 3 πρέπει να μπουν κάποια σουτ. Είναι άστοχος ο Ηρακλής. Ανάποδο λέει, τι πήγε να κάνει ο Παπαδόπουλος εκεί πέρα, θα αρχίσει σε 2 βολές. Μόνο που έχει φιλωθεί. Τον Παρφορή. Τρίτο και γι' αυτόν. Παπαδόπουλος 3 βολές. Συμπληρωμένα μαδικά τώρα για τους Tragic και έχουν 2 ακόμα να δώσουν και το Ήμεν. Σε 2 περιόδους ήταν το αντίθετο. Και επικρατούσε η αντίθετη συνθήκη. Είχαν συμπληρωμένα ομαδικά πολύ νωρίτερα το Ήμεν. Δίγλας, MVP φωνάζει κάποιος από τον
Πάγκο, Κρατόγλου κάνει αυτό που κάνει πολύ καλά σε όλο το παιχνίδι. Έκλεισε μια ακόμα φορά την μπάλα. Κάνει μια βόλτα απέναντι στον πρώτο αντίπαλο σου για 3. Πήρε το σκρίν από τον Παπαδόπουλο. Θετικό λοιπόν από τον ίδιο. Ο Δημήτρης έχει βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή. Θα βάλει και αυτό 66-56. Τροπτήματα από τον Τράτζικ τώρα. Λίγο ξύμωρο. 3-16 ακόμα. 10 πόντι διαφορά. Για μου κοις. Γιατί πολύ ψηλά να κλείσει. Ανοίξει και πάλι από την κορυφή από τον Πατή. Μίγλας, καλό μας γκέμπ, την κίνηση ο Παρπορίς θα κερδίσει το φαουλ, δύο βολές. Φαουλ που έχει χρειωθεί στον φιλάρι τον Παπαδόπουλο, έχω την εντύπωση, όχι, στο Λογινίδη. Έχει περάσει ΑΚ εντός, εντός και ο Χαλεπής στις θέσεις των Γιαμούκη και Βαρβορή και Καπετανόπουλο. Μέχρι μέσα είναι άστοχος ο ένας ψηλός Βαρβορής, ούτε ο δεύτερος ο Πατής θα πάρει το rebound και θα πάρει το καλάθι. Είναι το rebound χωρίς το καλάθι. Στόγλου, στα 12 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 6-58. Να πούμε όλο ακόμα περισσότερο η Τόιμεν. Δέμις. Πατής. Δίγλας σε ένα jump shoot. Έστοχος. Απέναντι στο φιλάρι τον Παπαδόπουλο. 68-58. Κουτσόγλου. Χρειάζομαι στην crunch time σιγά σιγά. Έχουμε ένα ακόμα φάουλ να δώσει η Τόιμεν. Σουτ για 3. Με καλή καμπύλη είναι άστοχο. Αμυντικό rebound. Χαλεπλή. Κατόπιν τα βάζει από τον εαυτό του. Είχε το κλέψιμο κατόπιν και πάλι έκανε ένα ακροβατικό εκεί πέρα στο ξύλο. Είναι άστοχος επιθετικό, rebound δεν θα έρθει. Ποδακίδης. Ποδακίδης έχει παίξει λιγότερο στο δεύτερο ημίχρονο, έχει κλέψει την μπάλα. Ο Παρφορής την έδωσε στον πίγνα και πριν καν αυτός βάλει το καλάθι γύρισε και πανηγύρισε. Ο Παρφορής γύρισε και πανηγύρισε, ωραίο. Στο σύν 12 πλέον ο Τράτζικ, τον Κινίδης. Παπαδόπουλος, Λογινίδης, ένα jump shoot είναι άστοχος, πλέπτος Παπαδόπουλος, το επιθετικό rebound από το 1-2, ανάμεσα σε 2, Λογινίδης, ένα side step back, από μια προσπίση, δύσκολο shoot, άστοχος, πάνε στον ΑΚ, πήρε το αμυντικό rebound, Καλεπίδης, μάχη, θα συγκρατήσει, Ρέμις. Θα χωρίσει μέχρι μέσα, κόπηκε πάρα λίγο από τον Πατακίδη, έφαλε το καλάθι όμως. 72-58, 1-17, αποβαίνουν για την λήξη του παιχνιδιού, έχουν σφραγίσει την νίκη. Γερλάντο Τράτζικ, σου για 3 ολοκληρώσει από την γωνία, είναι άστοχος, Παπαδόπουλος του rebound, τι νίκη μάλλον. Άστοχος, Καρτογλου, σε ένα σουτ μέσης απόστασης, και την νίκη. Όπως ακούστηκε να λέω, και ακούστηκε να λέω επειδή το είπα. Καλεπλής. Μίγλας, παίκτες είναι κουρασμένοι. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις στην αναμέτρηση. Στη μονή αναμέτρηση απόψε στον Καρίνα. Καλεπλής, σουτ για 3. Χρήμα για χρήμα, άστοχος στα 3 δευτερόλεπτα. Κατζόγλου έκλεψε και φάουλ του Καλεπλή. Μπέλτο Θανάση έδωσε το κούπο να παίξει λίγο Πεντανόπουλος κάτι το λόγο από τον παγκό τον Τράτζικ. Με τον Γλου άστοχος πρώτη. Άστοχος δεύτερη θα σβρώξει την μπάλα Παρπορής. Δίγλας. Βοηθήσε κάνει μια προσπίση για γρήγορη πάσα στην κίνηση στον Παρπορή και τζάμπολ και αγκαλιάσει ο Φιλάρδος Παπαδόπουλος. Θα μας πούμε τον αντίπαλο. Το
Μητσοτόγλου στην επαναφορά σου για 3 Ηρακλής. Ούτε τώρα θα μπει, θα σμπρώξει την μπάλα ο ΑΚΑΠ εκεί που είναι ο Χαλεπρίς και τώρα ο Βίγλας θα την αφήσει στο καλάθι. Όχι, θα σμπρώξει την μπάλα και ο Μητσοτόγλου. Το Γινίδη θα πάρει το σκουπίδι εντός εισαγωγικών. 13 δευτερόλεπτα πριν να σου για 3 μαρκαρισμένο άστοχο. Κόρι μπαουν από το Χαλεπρί και θα κρατήσει την μπάλα. 72-58 θα είναι το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Χειροκροτήματα και από τους δύο πάντους. Αρχίζουν να αλληλοσυγχαίρονται. Δεύτερη νίκη λοιπόν από τους ανανεωμένους. Όπως φαίνεται, Orlando Tragic 72-58. Κατάφεραν μια ανταγωνιστική σε σημεία οι Toymen, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Την τέταρτη περίοδο είχαν μπει με 10. Πολύ σύντομα έκαναν το 15 στη διαφορά οι Orlando Tragic. Και από τότε τα πράγματα ήταν αρκετά εύκολα για αυτά, για αυτούς. Αλλά το γεγονός ότι είχαν περιόδους στις οποίες φαινόντουσαν. Φαίνονταν τα πράγματα ότι θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά για τους Toymen. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνω τη σημερινή μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το ακουστικό υλικό. Ευχαριστώ όμως στη συνέχεια να έχετε όλοι καλά να περνάτε τέλεια. Όλα αυτά τα πολύ κλισέ αυτή την κασέτα την οποία πρέπει να τη λέω συνεχώς γιατί είναι πολύ σημαντικά. Να είστε καλά. Γεια σας.